Μετανάστης στη Γερμανία, έζησε για πολλά χρόνια ο Λευτέρης Θεοδόρου. Κάποτε ξαναγύρισε στο χωριό του στην Βρετανία και άρχισε να ζωγραφίζει με πάθος θέματα βγαλμένα από τη ζωή της ξεχασμένης Ρουμανίας. Επαγγελματικά άρχισα να ζωγραφίζω πριν 14 χρόνια περίπου. Είμαι στο χωριό μου εγκατεστημένος, 1974. Εκεί ζωγραφίζω με την ησυχία μέσα στην φύση. Δεν με επηρεάζει τίποτα, έχω την ηρεμία μου. Μαζεύω τα έργα μου και κατά περίοδος, κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο, κατεβάζω στην Αθήνα και κάνω εκθέσεις. Τις πρώτες με εκθέσεις έκανα στη Γερμανία, με τη διεκτακτορία. Έκανα μία στον Ντίσσελντορφ, με τη βοήθεια φίλων εκεί πέραν της Ιαπών, Ιλιανών και Γερμανών, που με βοήθησαν, και μία στο Βούμπερταλ. Εν συνεχεία πουλούσαμε πίνακες με άλλους ζωγράφους, στους δρόμους, σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας που πηγαίναμε, δηλαδή πλανόδια έτσι. Στο Παρίσι, στις σκανδιναβικές χώρες πηγαίναμε, στην Ιταλία και πουλούσαμε στους δρόμους πίνακες για ένα κομμάτι ψωμίας. Παρόλο που πέρασε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από τη γεννητηρά μου, το χωριό μου, ας πούμε, δεν το ξέχασα. Όλα αυτά τα βιώματα ήταν μέσα μου. Δεν είχαν σβήσει, δεν αλωτριώθηκα δηλαδή μέσα σε ξένες μοντέρνες κοινωνίες. Αυτός ο κόσμος που βρήκα ή που έζησα μικρός μέχρι την πρώην εφηβική μου ηλικία. Δύσκολες οι στιγμές τότε, πολύ αντίξωες συνθήκες, σκληρή ζωή για τη βιοπάλη. Βέβαια όλα αυτά υπήρχαν μέσα στη φύση σαν ορθογραφία. Παράλληλα όμως υπήρχε και κάτι άλλο που δεν υπάρχει σήμερα. Υπήρχε ένας αληθινός κόσμος, όχι ψεύτικος, αγνός, αγράμματος μεν, αλλά σοφός. Και τι έφυγα, πολύ μικρός δηλαδή, κάπου 12 χρόνια από εκεί, δεν το ξέχασα και όλος αυτός ο μαγικός κόσμος της υπαίθρου, του χωριού, των χωρικών, των ξωμάχων, επέδρασε στην ψυχοσύνθεσή μου. Τον αγάπησα πάρα πολύ, αφιερώθηκα, επηρέασε πάρα πολύ το έργο μου, η αγροτική ζωή αυτή, με τον κόσμο της, με τις χαρές και τις λύπες και όλα τα παρεμφύρη.
Όταν κανείς περπατήσει και πάει σε αυτά τα βουνά της Βρετανίας που είναι μια απεραντοσύνη, μια αμόλυντη φύση, να περπατήσει, να χορτάσει το μάτι, να κουραστούν τα πόδια, θα συναντήσει το διάβατο διάφορες παραστάσεις, ζωπάνιδες, σε κορυφές απάνω να ζουν, να έχουν σπιτάκια, να αρμέγουν, να φυλάνε γίδια. Εκεί διαδραματίζεται μια ζωή ολόκληρη, σκηνές απίθανες μέσα στη φύση, πρωτόγονες μπορεί να τις πει κανείς, γεμάτες αγάπη και ανθρωπιά, που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά. Είμαι αυτοδίδακτος εντελώς. Κανείς δεν μου δείξει ποτέ το παραμικρό τη μια γραμμή. Μόνος μου έκανα πειράματα από μικρό παιδί. Στα 20 μου χρόνια πριν πάω φαντάρος, είχα πετύχει αξιόλογα πράγματα πάνω στη ζωγραφική. Μεσολάβησε η Χούντα, εξορία στο εξωτερικό, Γερμανία, Γαλλία, σκανδιναβικές χώρες. Στη Γερμανία δε και στο εξωτερικό που δούλευα σε διάφορα εργοστάσια, ζωγραφίζαμε σε πεζοδρόμια, θυμάμαι, με άλλους καλλιτέχνες, εξόριστους από διάφορες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία. Μετά τη μεταπολίτευση ήρθα στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκα πάλι στη γενετερά μου μετά από 20 χρόνια. Εγώ ζωγραφίζω από όλα τα θέματα. Δεν περιορίζομαι σε τίποτα. Ό,τι μου έρθει το κάνω. Δηλαδή μπορεί να μου έρθει κάτι το πολύ τρελό, θα το βγάλω. Μια σύνθεση γύρω από μεταφυσικά πράγματα, διαστημικά πράγματα, αλληγορικές συνθέσεις, γυμνά. Αλλά εγώ δεν κάνω απλώς για τα γυμνά. Τα κάνω μέσα στην ευρυτανική φύση. Μέσα στον οργασμό αυτό το πράσινο και των λουλουδιών, ας πούμε. Κάνω τα γυμνά να δένουν εκεί πέρα. Μερικές φορές τα ονομάζω σαν την ήταν φύση, η λόμινη άνοιξη, η λόμινη φύση, ο οργασμός της φύσης. Δεν εκπροσωπούν δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο γυμνό άντρα ή γυναίκα. Αυτά είναι όλα φανταστικά πρόσωπα τα οποία εγώ τα τοποθετώ μέσα εκεί, να δέσουν με τη φύση, να γίνουν ένα δηλαδή.